Σε φυλάκιση καταδικάστηκε ο Δήμαρχο Κωνσταντινούπολη μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο μετά την απόφαση του δικαστηρίου, όπου κατηγορούνταν για εξύβριση δημοσίων υπαλλήλων. Από το γραφείο του Εκρέμι Μάμογλου ανακοινώθηκε ότι του επιβλήθηκε ποινή 2 ετών, 7 μηνών και 15 ημερών και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Ο Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, που βρισκόταν στο Βερολίνο για επίσκεψη, μόλι έμαθε την απόφαση του δικαστηρίου, αποφάσισε να επιστρέψει με ειδική πτήση στην Κωνσταντινούπολη. Ο Εκρέμι Μάμογλου, ο οποίος ήταν ο ανερχόμενος αστέρα τη τουρκική πολιτική κοινή όταν εξελέγει το 2019, αναμένεται να παραμεριστεί από την πολιτική ζωή μερικού μήνε πριν από τι προεδρικέ και βουλευτικέ εκλογέ. Από νωρί το πρωί τη Τετάρτη και όπω είχε συμβεί και κατά τι προηγούμενε ακροαματικέ συνεδριάσει, η περιοχή γύρω από το δικαστήριο, το οποίο βρίσκεται στην ασιατική πλευρά τη Κωνσταντινούπολη, είχε κλείσει τελείω για την κυκλοφορία και η αστυνομία έχει αποκλείσει του δρόμου, όπω διαπίστωσε το γαλλικό πρακτορείο. Μέλο του Σοσιαλδημοκρατικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματο, του κύριου κόμματο που αντιπολιτεύεται τον πρόεδρο Ρετζέπτα Γι Περτογάν, εκτιμά πω η δίκη του είναι πολιτική. Ο Ιμάμογλου βρέθηκε στο στόχαστρο του καθεστώτο αφού προκάλεσε το Μάρτιο του 2019 την πιο ταπεινωτική ήττα στο κόμμα του Ερντογάν, κερδίζοντα τη Δημαρχία τη Κωνσταντινούπολη, την οποία είχε επί 25 χρόνια το κυβερνόν κόμμα ΑΚΕΠΕ. Η εκλογή του αρχικά ακυρώθηκε από την κυβέρνηση, η οποία αναγκάστηκε ωστόσο να υποχωρήσει τρει μήνε αργότερα μπροστά στην κινητοποίηση του εκλογικού σώματο, που προσέφερε στον αντιπολιτευόμενο μια ακόμα ευρύτερη νίκη. Μερικούς μήνες αργότερα ο Εκρέμι Μάμογλου χαρακτήρισε ηλίθιους αυτούς που είχαν ακυρώσει την πρώτη εκλογή του και εξαιτίας αυτού του χαρακτηρισμού διώκεται από την τουρκική δικαιοσύνη.